γιατί έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση η οποία μας σόκαρε όλους από χθες. Μεγάλη εξέλιξη. Με τον Αλλοδαπό που πιάστηκε από την αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας με πυροκροτητές. Και δεν είναι ένας απλός Αλλοδαπός, ήταν ένας ο οποίος το έπαιζε άστεγος, ήταν ένας ο οποίος το έπαιζε γιατί δεν έχει το έλεος του Θεού. Αλλά με τους πυροκροτητές στα χέρια και στην τσάντα. Για πες μας λίγο, Δημοσθένη Καλαμπάκα. Τι νέες εξελίξεις έχουμε? Καλησπέρα, φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μια περίεργη υπόθεση που πιστεύει ότι κρύβει πολλές παραμέτρους σύμφωνα με την αστυνομία. Εξετάζει για την τρομοκρατική. Κύριε Λαντούρη, ακούστε. Αφήστε το κινητό σας κάτω. Αφήστε το κινητό, κύριε Λαντούρη. Εκπομπή έχουμε εδώ. Παρακαλώ. Σε ακούω, Δημοσία Καλαμπάκα. Συνεχίζω, Φίλιππε. Συνελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου από τύχη, από καθαρή τύχη, ένας Αφγανός, ο οποίος είχε πάνω του 78 πυροκροτητές, βραδύκαψτα, φυτίλια, φιάλες βουτανίου, ικανά να ανατινάξουν, όπως λέγανε, μια ολόκληρη περιοχή, όπως λέγανε χαρακτηριστικά αστυνομική, έπειρη αξιωματική. Να πούμε ότι η σύλληψη του Αφγανού έγινε εντελώς τυχαία. Έτρωγε το Σάββατο βράδυ σε μια ταβέρνα στην περιοχή του Λυκαβητού και όταν ήθελε αργά το βράδυ του Σαββάτου και ήθελε ο λογαριασμός, λέει δεν πληρώνω εγώ. Δεν πληρώνω. Του λέω εστιατόρα, σε παρακαλώ εδώ πέρα έφαγες. Όχι, δεν πληρώνω. Φωνάζει την αστυνομία και τον πήγανε μέσα όπου διαπιστώσανε ότι είχε πάνω του, ήταν όλος γεμάτος εκρηκτικά. Να πούμε ότι ο Αφγανός για να μην δίνει υποψίες, δήλωνε άστεγος, κυκλοφορούσε ανακέντητος, είχε ένα παλιτσάκι με όλο αυτόν τον εξοπλισμό ικανό, επαναλαμβάνω, να τεινάξει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στον αέρα. Δημοσθένη, ξέρεις το περίεργο, ότι λένε οι πληροφορίες ότι τον είχαν συλλάβει 2-3 φορές οι αστυνομικοί και είχε δώσει άλλα στοιχεία. Ναι, αυτό είναι σωστό που λες, Φίλιππε, έτσι ακριβώς. Δηλαδή ο καθένας μπείτε σκύλια λέει στη χώρα. Δηλαδή τον πιάνω λέει ότι λέγεται Παπαρούνας. Και μετά το παίζει ότι λέγεται Στεφανίδου. Τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι αλήθεια. Είχε δώσει ψευδή στοιχεία, κυκλοφορούσε, επαναλαμβάνω, ρακέντητος. Ναι. Κυκλοφορούσε ρακέντητος και με ένα σακίδιο στον νόμο. Δήλωνε άστεγος ότι έμενε κατά καιρού σε κτίρια που τελούν υποκατάληψη. Είναι νέα μόδα στην Ελλάδα αυτή. Και για να μην κινεί υποψίες ήταν ακέντητος, δεν και δήλωνε άστεγος. Αλλά πιστεύουν οι αστυνομικοί της τρομοκρατικής ότι κρύβεται από πίσω του, κρύβονται εισαγωγικά μεγάλα ψάρια. Μες. Είναι σε πλήρη εξέλιξη της αστυνομίας και θα δούμε τις εξελίξεις. Το θέμα εδώ έχει πολύ ζουμί και είναι πολύ μυστήρια η υπόθεση. Έχει πόσους πυροκροτητές, πόσους, Δημοσθένη? 78 πυροκροτητές. 78! Ούτε ένα ούτε δύο, 78! Πάει στην αστυνομία, τον τσακώνει η αστυνομία, λέει ότι του κατέβει όνομα, τον αφήνουνε. Και είχε, λένε, και πολιτικό άσυλο συγκεκριμένος. Ρε, θα μας τρελάνουν, Δημοσθένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλα αυτά τα απόβλητα, κύριε Καμπούρη, που μαζεύονται εδώ στον τόπο μας, ο οποίος έχει καταντήσει μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μη δώστε, αυτό δείχνει, αυτή είναι η εικόνα της ομορφότερης και πιο ευλογημένης χώρας από το Θεό και από τη φύση στον κόσμο. Αυτή είναι, δυστυχώς. Το αποτέλεσμα των ανοιχτών συνόρων είναι αυτά, κύριε. Γιώργος Ζακλή, για πες μας λίγο.